Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εταιρείας Ελλάδας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας που είστε σήμερα εδώ στην τελετή παράδοσης και παραλαβής της Περιφερειακής Διεύθυνσης από τον απερχόμενο Περιφερειακό στη νέα μας Περιφερειακή Διευθύντρια, στην κυρία Μπενιάτα Ελένη. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους συνεργάτες μου στην Περιφερειακή Διεύθυνση για την βοήθειά τους και τη συνεργασία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης για την πολύτιμη βοήθειά τους και τη συμβολή τους στο έργο της τελευταίας τετραετίας που επιτελέστηκε στην Περιφερειακή μας Διεύθυνση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού για την εξαιρετική βοήθεια, καθώς επίσης και όλα τα μέσα που μαζικής ενημέρωσης που μας βοήθησαν να επικοινωνήσουμε με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς και γενικότερα με την κοινωνία της Τερεάς, αναδεικνύοντας τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και ενημερώνοντας την κοινή γνώμη. Ως Περιφερειακός Διευθυντής που ολοκλήρωσα μια θητεία σχεδόν 4 χρόνων, επιτρέψτε μου να πω 2-3 σκέψεις για τα 4 χρόνια που βρίσκομαι στη Λαμία. Προσπάθησα από τη θέση που μου ανέθεσε η Πολιτεία να ισορροπήσω ανάμεσα σε 2 δύσκολους παράγοντες. Ένα είναι το υπηρεσιακό καθήκον και η διοίκηση και το άλλο ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανθρωπιά. Θα κριθώ για τη δουλειά μου στην προσπάθεια της δύσκολης αυτής ισορροπίας των δύσκολων αποφάσεων και παράλληλα της ανθρωπιάς που πρέπει να μας διακατέχει απέναντι στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η εκπαιδευτική γενικότερα. Επιτρέψτε μου 3-4 βασικές τομές που έγιναν στην εκπαίδευση αυτό το διάστημα. Το πρώτο και σημαντικό είναι οι προσλήψεις που περιμένουμε μετά από 10 σχεδόν χρόνια στην εκπαίδευση, 4.500 στην ειδική αγωγή και εντός των ημερών περιμένουμε την προκήρυξη από το ΑΣΕΠ. Ακολουθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να βγει η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα έχουμε και την έγκαιρη ανακοίνωση των υπηρεσιακών μεταβολών, ώστε να προγραμματίσουμε και με την καθοδήγηση της νέας Περιφερειακής Διευθύντριας τη νέα σχολική χρονιά. Να αναφέρω την καθολική πλέον εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης Τερεά και στους 25 Δήμους της Τερεάς τη νέα σχολική χρονιά. Να αναφέρω επίσης την ιδιαίτερη μέρημνα που έχουμε λάβει για την ειδική αγωγή. Όλες οι δομές είναι στελεχωμένες σήμερα που μιλάμε και ήδη με την προκήρυξη και την εγκύκλιο που ήρθε θα ιδρυθούν και νέες δομές, νέα τμήματα ένταξης σε όλες τις δομές, νηπιαγωγία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια, στην Στερεά, επιπλέον από αυτές που υπάρχουν. Για την επαγγελματική εκπαίδευση, να τονίσω την προσπάθεια που καταβάλει η πολιτική ηγεσία για την ποιοτική αναβάθμιση, για τη μαθητεία και επίσης για το πρόγραμμα, το πιλωτικό που έγινε, γενικεύτηκε μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ. 2 ακόμα σημεία και κλείνω εγώ. Το ένα είναι ο ορισμός των οργανικών θέσεων, πάνω από 2.500 θέσεις των συναδέλφων που μετατάχθηκαν από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ήταν ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και τέλος, γι' αυτό για το οποίο πραγματικά είμαι υπερήφανος, είναι η επιστροφή των 2.500 συναδέλφων της επαγγελματικής εκπαίδευσης που το 2013 είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, το 2015 επέστρεψαν, από αυτούς περίπου 85 είναι στη Στερεά Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό και να κριθώ για το έργο μου, θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν βοηθήσει παρά τις κάποιες μικρές αντιδράσεις. Αναφέρομαι στην εκπαίδευση του Προσφυγόπουλου. Θυμηθείτε το 16 τις φορετές αντιδράσεις. Σήμερα είναι πάνω από 600 προσφυγόπουλα στα σχολεία όλα της Στερεάς και οι αντιδράσεις δεν έχουν καμία σχέση και δεν είναι της έντασης και της ποιότητας των πρώτων εκείνων ημερών. Και τέλος, κλείνοντας και θα είμαστε στη διάθεσή σας, να δώσω το λόγο στην κυρία Μπενιάτα, στη νέα Περιφερειακή Διευθύντρια και να της ευχηθώ ολόψυχα υγεία, δύναμη
και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που πραγματικά αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη περίοδο και για την εκπαίδευση και για τη χώρα. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Και εννοείται, το πούμε και δημόσια, το είπαμε και πριν στην παράδοση παραλαβή με τους συνεργάτες στην περιφερειακή, ότι όπου και αν βρεθώ θα είμαι στη διάθεση της περιφερειακής διευθύντριας και όλων των στελεχών, εφόσον θα μπορώ να βοηθήσω την περιφερειακή διευθύντρια της Ελλάδας και την επίλυση των όποιων προβλημάτων.